Τώρα για το θέμα της παρέτησής μου. Όλα τα στελέχη της κυβέρνηση. Οι παρετήσεις είναι στο σιρτάρι του Πρωθυπουργού. Καλώ ήρθε πίσω σε ένα ακόμα βίντεο του Daily Show. Ένα μα μετέρει χατζιερεμία και αυτό το show στο οποίο μπορεί να είσαι και να σωστά και ηθικά σε καθημερινή βάση για θέματα που σε αφορούν. Αν είσαι καινούργιο σε αυτό το κανάλι, πάτε στο κουμπί που λέει subscribe, εγγραφή και οπωσδήποτε smash the like button και share. Κοινοποίηση αυτό το βίντεο να φύγει αλήθεια προ τα έξω. Θα ξεκινήσω με τέσσερα λάθη που έχουν γίνει τι προηγούμενε ημέρε και πρέπει να υποθούν. Νούμερο 1 λάθο. Θυμάσαι που έβγαλα σε 2-3 επεισόδια πριν έναν κύριο περασμένη ηλικία καταγωγή Αλβανική που τον έπιασε η κάμερα. Τον media η κάμερα έτσι εγώ απλά έπαιξα να δημοσίευσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο με τη δική μου σκληρή Κριτική. Στο συγκεκριμένο βίντεο, παρόλο που δεν είπα ότι αυτό ευθύνεται για κάποιο εμπρισμό, δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν προφανώ για κάτι τέτοιο. Τόσο σκληρό, τόσο βαρύ, έτσι. Προφανώ είναι αδίκημα αυτό, δεν μπορεί να κάνει τέτοια αδικία. Αλλά παρόλα αυτά, άφησα να εννοηθεί ότι αυτό ο άνθρωπο είναι ύποπτο. Και επειδή έλαβα πάρα πολλά μηνύματα από φίλου Αλβανού οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το σοου, πρέπει να αποκαταστήσω την τιμή αυτού του ανθρώπου, διότι είχε περιουσία και έσβησε τη φωτιά. Πάμε να το κάνουμε, να τελειώνουμε αυτό το ζήτημα. Έσβησε. Έσβησα πέντε σπίτια, έσωσα. Αυτά που φτιάξα εγώ. Αυτό έπρεπε να είσαι πει εχθέ. Αυτό που φτιάξα εγώ. Του λέει αυτό έπρεπε να έχει πει εχθέ. Όσβησα. Το, 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 το λυπάμαι. Το λυπάμαι. Έσωσα. Το λυπάμαι. Τόσοσα. Εντάξει, ο άνθρωπο δεν ξέρει ελληνικά. Προσωπικά έχω φίλου Αλβανού. Είμαστε πάρα πολύ αγαπημένοι. Θεωρώ ότι οι δύο λαοί είναι αδελφικοί λαοί και φίλοι. Δεν μου αρέσει καμία διάκριση. Να ζητήσω συγγνώμη δημόσια σε όσου προσέβαλα. Φίλου μου, Αλβανού. Πάμε παρακάτω. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε και να αποκατασταθεί η τιμή του ανθρώπου αυτού, είπα χθε ρώτησα, κάνω την ερώτηση χαριτολογώντα, εάν η συγκεκριμένη creator στο YouTube είναι ΛΟΑΤΚΙ. Ωραία. Αυτό πρέπει να καταλάβει ότι δεν είναι σε κατηγορώ για κάτι. Βγήκε και είπε ότι δεν είναι, αλλά και να είναι πάλι δεν είναι κάτι αμαν και τι κακό. Απλά εδώ προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η αλήθεια. Προ τιμήν τη, σχετικά με το βίντεο που τη διέγραψε το YouTube, Σήμερα μόλι ο Γιάννη Παπαβασιλείου στο σελίδα του στο Facebook ανεβάζει το εξή. Λέει: Δεκάδε επενδυτέ περνούν στα ορεινά τη Ροδόπη. <Ρι> Δε εδώ. <Ρι> δες εδώ τι γίνεται. <Ρι> Εντάξει, αυτό είναι τρομακτικό να το βλέπεις <Ρι> και απίστευτο. <Ρι> Αυτές είναι οι τακτικές του Biden στο Μεξικό που φωνάζαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ακολουθεί και ο Μητσοτάκη τι ίδιε τακτικέ με σκοπό τι. Ποιο είναι ο στόχο του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή τη άθλιας απαράδεκτη κυβέρνηση. Αυτό που θέλω να πω στο τέλο σήμερα ημέρα είναι και εμεί οι Έλληνε και οι Αλβανοί και οποιοδήποτε άλλοι Νιώθουν πατριώτε, βασικά, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, και βοηθάνε, του ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Αλλά όλοι εδώ είμαστε μαζί. Βλέπει ότι την Ελλάδα συνέχεια την πολεμάνε. Γιατί είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, διότι είναι πατριώτε, διότι είχαμε τον πολιτισμό που είχαμε κάποτε. Τώρα δεν τον έχουμε σε καμία περίπτωση από ό,τι φαίνεται. Τώρα μα κυβερνάνε δύο-τρει οικογένειε και πρέπει να φύγει αυτό, και τώρα είναι η ευκαιρία να φύγουν όλοι αυτοί. Βλέπει όμω ότι ο πόλεμο είναι υπαρκτό. Δηλαδή, ο Έλληνα είναι λογικό να φοβάται. Βασικά, ο Έλληνα τρέμει. Να σου το πω και έτσι. Δηλαδή, ακόμα και δύο-τρει βλακίε να μα ξεφύγουν και εμένα και άλλου creators και οτιδήποτε. Στο τέλο ημέρα, δείξε κατανόηση και όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι οι πατριώτε. Να είμαστε ενωμένοι. Δεν πρέπει να υπάρχει διχασμό. Τώρα, πάμε στο νούμερο 3. Το νούμερο 3 είναι ο πορτοκαλί ο κύριος με την πορτοκαλί την μπλούζα που έβγαλα σε προηγούμενο επεισόδιο και μίλησε για το Πολιτικό μέσο, ότι του ζήτησαν πολιτικό μέσο. Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Σήμερα, και μετά από προσαγωγή του, βγήκε και είπε ότι δεν ισχύει αυτό με το πολιτικό μέσο και όντω. Κάποια πηγή δική μου μου είπε ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Πορτοκαλί, για να δεις ότι πώς διαστρεβλώνονται τα πράγματα, ο Πορτοκάλι μίλησε με τον γνωστό του, γνωστή ήταν αυτή, μίλησε στο τηλέφωνο. Δεν του μίλησε για πολιτικό μέσο, δεν του, δεν του είπε δηλαδή εγώ θέλω πολιτικό μέσο για να σε βοηθήσω. Του είπε να απευθυνθεί αλλού διότι η πυροσβεστική είχε εντολή να μην κουνηθεί. Αυτό είναι ζήτημα από πάνω δεν είναι ζήτημα πυροσβεστική. Είναι πιο πάνω ζήτημα. Όπω το χθεσινό επεισόδιο σου έβγαλα τον κύριο από την Κύπρο, την ΕΜΑΚ τη Κύπρου και είπε ότι δεν μα δέχονται επειδή είμαστε ανεμβολιαστοί. Και τώρα πάμε στον καταλήτη. Ο καταλήτη είναι ο υποχρεωτικό εμβολιασμό. Είναι πολλά τα ζητήματα που παίζουν σχετικά με αυτό. Πάντω αυτό ο κύριο ο Πρωτοκαλί έπαιξε μάλλον ένα θέατρο εκεί πέρα, τα πήγε περίφημα. Τώρα βγήκε και είπε ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ το δέχομαι να σου πω την αλήθεια αυτό που είπε. Με ενδιαφέρει πάντα η αλήθεια. Έχω την εσωτερική πηγή και μου είπαν ποια είναι η αλήθεια σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Νούμερο 4, το τέταρτο που πρέπει να αποκατασταθεί, είναι το σπίτι του Υπουργού Περιβάλλοντο, του Σκρέκα. Το σπίτι αυτό έδειξε ο κύριο Σκρέκα στα social media του. Εντάξει, αυτό είναι χάρη το λογώντα. Στο κρύο νερί, φαίνεται να μην έχει πισίνα. Η βίλα όμω είναι ανέγκυχτη. Όπω και τα καλύτερα. Κτήματα και οικοδομήματα εκεί πέρα. Όλοι οι υπόλοιποι κάηκαν. Βασικά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι τα δάση, κάηκαν που τα δάση είναι τα πραγματικά λεφτά και όχι τα σπίτια. Και κάποιε περιοχέ μείναν ανέγκυχτε. Ο κύριο Κρέκα λοιπόν βγήκε και έδειξε ότι το σπίτι μου δεν έχει πισίνα, όπω έδειξε ο κύριο Βαξεβάνη, και ότι δεν υπάρχει κανένα πυροσβεστικό. Παρ' όλα αυτά, έχω πάλι μια πληροφορία μέσα από την πυροσβεστική που λέει κάτι άλλο για τα πυροσβεστικά οχήματα, δεν μπορώ να την πω, διότι δεν ξέρω πλέον τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα που ήθελα να διώξω από το παιχνίδι. Και πάμε τώρα σε κάποια άλλα σημαντικά. Έλαβα ένα email. email. Πάμε να το διαβάσουμε. Τέρι καλησπέρα, ονομάζομαι Τάδε και υπηρετώ εδώ και 15 χρόνια στην εξωτερική φρουρά των φυλακών του Ελεώνα στη Θήβα. Για αρχή να σου εξηγήσω ότι η εξωτερική φρουρά φυλακών είναι βάση νόμου ένα ιδιαίτερο έστολο και ένοπλο σώμα, το οποίο έχει σαν καθήκοντα τη πάση φύσεω μεταγωγέ των κρατουμένων περιμετρική φρούρηση των φυλακών. Δεν είναι αυτά αυτό που μα ενδιαφέρει τώρα. Με έκτακτο έγγραφο, λέει, τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματική Πολιτική του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, Πρόσεξε το λίγο, σε παρακαλώ αυτό. Με έκτακτο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Του Χαρδαλιά δηλαδή, ο οποίος έχει σήμερα σκάνδαλο στο όνομά του. Θα τα πούμε και πιο μετά. Α μιλάει ότι εάν δεν εμβολιαστούμε μέχρι 1 Σεπτεμβρίου θα βγούμε σε αναστολή. Είμαστε άνθρωποι με οικογένειε. Έχω δύο παιδιά. Δεν θέλω να κάνω το εμβόλιο. Στο σύνολο η φρουρά έχει 55 άτομα, από τα οποία 28 είναι ανεμβολίαστοι. Σε ποια άλλη υπηρεσία του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη, Γενικά Σώμα Ασφαλεία και Ειδικού Φρουρούς βγάζει σε αναστολή. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Στο χθεσινό επεισόδιο σου είπα ότι υπάρχει επιστολή προ Δήμου για να συνεχίσουν να φτιάχνουν τι επιτροπέ για την ισότητα των δύο φύλων. Δηλαδή αντί να παρετηθούν, συνεχίζουν την επίθεση. Ωραία. Μια και μιλάμε για κρατικά έγγραφα κτλ. Να σε πάω λίγο στο προφίλ μου στο Instagram. Φαίνεται ότι αυτό το έγγραφο είναι αυθεντικό διότι έχει και τη σφραγίδα και τι υπογραφέ από πάνω. Λέει αξιότιμε κύριε Φάνη Πανέ, είμαι στο προφίλ μου στο Instagram να με ακολουθεί. Περιφερειάρχη τη Στερεά Ελλάδα. Σα γνωρίζουμε ότι ω κέντρο κοινωνική πρόνοια περιφέρεια Στερεά Ελλάδο, διατιθέμεθα να φιλοξενήσουμε προσωρινά πυρόπληκτου στι δομέ που έχουμε. Ο Μητσοτάκη πήρε τα λεφτά. Αντί να τα δώσει σε πυροπροστασία, Απέλησε 5.000 δασοπυροσβέστες και εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Έβαλε τα λεφτά σε δομές. Αυτές οι δομές είναι δομές για τους εμβολιασμένους ή ανεμβολιαστούς, τέλος πάντων αυτούς που νοσούν από COVID, αλλά και τις επόμενες ιώσεις που θα φέρει το συγκεκριμένο νεοταξικό σύστημα. Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στην Εύβοια, συγκεκριμένα, αυτό είναι το πιο τρελό που θα ακούσει. Λοιπόν, του λέει λοιπόν ότι έχουμε κάποιε δομέ να του φιλοξενήσουμε προσωρινά. Γιατί μετά θα βάλουν του θετικού στον κορονοϊό. Στο πράσινο παράρτημα, αμαία, έβεια, στο βαθύ κτλ. Και, και μετά λέει ένα άλλο παράρτημα κτλ. Με την προπόθεση να έχουν εμβολιαστεί κατά COVID-19. Άκουσον, άκουσον. Το νεοταξικό σκουπίδι συνεχίζει την πολιτική του. Είμαι στο προφίλ του πρωθυπουργού της χώρας και λέει σαν, σαν κάψιον στο post που έκανε, το άθλιο post, το οποίο έλεγε ξύλα πέτρες, δεν έλεγε τίποτα σε αυτό το post. Ο Μητσοτάκης το λέει αυτό εν, εν ολίγης. Είμαι βέβαιος ότι και τούτη η δοκιμασία θα γίνει ευκαιρία που θα μας διδάξει και θα μας κάνει καλύτερος. Προσωπικά θα συνεχίσω να κάνω αυτό που εξ αρχής επέλεξα να μιλώ τη γλώσσα τη αλήθεια. Ω Θεέ μου, θα πέσει, θα, θα, πέσει, θα πέσει φωτιά να τον κάψει με τα ψέματα που λέει. Να αναλαμβάνω τι ευθύνε μου. Καταλαβαίνει ότι αυτό είναι, είναι, γελίο. Αυτό που διαβάζω στα μάτια μου μπροστά είναι το λιγότερο γελίο. Δηλαδή είναι, είναι γελίο αυτό που λέει ο άνθρωπο. Δηλαδή μα κοροϊδεύει. Πε και είμαι χριστιανό Ορθόδοξο Μητσοτάκι. Πε και είμαι και Έλληνα. Αν το πα έτσι, πε και αυτά τα δύο ψέματα. Πάμε λίγο παρακάτω. Να αναλαμβάνω τι ευθύνε μου. Και να αποκρούω του διχασμούς, να ενώνω του Έλληνε. Καταλαβαίνει ότι μα κοροϊδεύει κανονικά, έτσι. Μητσοτάκι, πώ ενώνει του Έλληνε, όταν λε ο πυρόπληκτο εμβολιασμένο με COVID-19, που μεταφέρει κιόλα, με τον πυρόπληκτο που δεν είναι εμβολιασμένο, θα τον σου διχάσουμε. Και άμα είναι οικογένειε, Μητσοτάκι, ο ένα εμβολιασμένο, ο άλλο όχι. Να του κάνουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό, ε. Λοιπόν, παιδιά. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε με αυτά εδώ τα σκουπίδια που κυβερνάνε, έτσι. Το καταλαβαίνει αυτό. Εντάξει. Τον βγάλαμε, μα κατέστρεψε. Ωραία, έρθει η ώρα τώρα να τελειώνει αυτό το εργάκι. Καταλαβαίνει ότι μα κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μα. Το αντιλαμβάνεσαι καθόλου. Το αντιλαμβανόμαστε καθόλου. Τα καλά νέα είναι ότι οι Έλληνε ξυπνήσανε. Οι Αλβανοί, οι Έλληνε, όλοι, όλοι, όλοι οι λαοί τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή ξυπνήσανε. Τελείωσε, δεν έχει κάτι άλλο. Και αυτό γίνεται, θεωρώ, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να χάσουμε. Μια και είμαι στα stories μου στο Instagram, να σου δείξω λίγο κάτι που θα το θεωρώ σημαντικό. Βλέπει ότι αυτέ είναι φωτογραφίε με ανεμογεννήτριε. Και είναι από την Ελευσίνα, νομίζω. Όχι, από το λιμάνι του Λαβρίου. Έχουμε αντίστοιχα φωτογραφίε από την Ελευσίνα και από το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν ανεμογεννήτριε έτοιμε να τι βάλουν. Το θέμα είναι πώ θα τι βάλουν. Επίση, κάτω από το τραπέζι, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει τα λεφτά για την πράσινη ανάπτυξη. Τα έχει δώσει τα λεφτά. Δηλαδή, τι σου λέει, βάλε τώρα τι ανεμογεννήτριε. Άμεσα. Και εκτιμώ ότι η επιστράτευση που γίνεται αυτή τη στιγμή και ο στρατό που θα βγει για να φυλαχθούν τα βουνά. Ποια βουνά, τα καμένα τα βουνά, είναι για να βάλουν τι ανεμογεννήτριε ανενόχλητοι και να πάρουν τα λεφτά. Παρ' αυτά, εμεί ξέρουμε. Κάποια πράγματα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα θα πρέπει να τα αποκαλύψουμε εδώ πέρα. Του κάψανε χωρί καμία ηθική. Διαβάζω ένα email που μου στείλατε. Οι Δήμοι που καίγονται στη Βόρεια Εύβοια, by the way, καίγεται και μόνο η Βόρεια Εύβοια που δεν έχει ανεμογεννήτριε. Η, η Νότια Εύβοια τίποτα. Τίποτα. Εκεί έχει ανεμογεννήτριε. Είχαν απορρίψει την απόφαση τη ΡΑΕ για αεολικά πάρκα πριν 15 ημέρε. 100% αλήθεια. Τι σχέση έχουν η οικογένεια του Μητσοτάκη πάλι πίσω από αυτό κρύβεται. Τι σχέση έχει το επικρατεία. Αυτά όλα θα τα μάθουμε σε επόμενα επεισόδια, όχι σήμερα. Υπενθυμίζουμε πω με εισήγηση τη Πούτουδου Κατερίνα Σάκελαροπούλου επιτρέπεται τα αεολικά πάρκα στι αναδασωτέ περιοχέ. Επιτρέπονται τα αεολικά πάρκα με εισήγηση τη Σάκελαροπούλου. Και έχει και σκάνδαλο και για αυτήν! Πέραν του ότι είπε να φέρουμε λάθρο στην Ελλάδα, με σκοπό να λύσουμε το δημογραφικό, το οποίο είναι, θα πρέπει να έχει παρατηθεί. Έχουμε μαζέψει κομμουνίσταρους μέσα στην Ελλάδα, πρέπει να τους διώξουμε όλους. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μαζεύουμε κομμουνιστές. Προσέξτε πολύ καλά. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που έρχονται. Εγώ δεν είμαι κατά των μεταναστών. Όχι, 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 όχι. Εγώ είμαι κατά των λάθρο μεταναστών. Έχει τεράστια διαφορά αυτό. Αν κάμια φορά μπερδεύομαι και λέω για του μετανάστε, να με διορθώνετε και να με κράζετε και να με βρίζετε και ο μαζί σα. Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η αποκάλυψη πω η ρυθμιστική αρχή ενέργεια είχε εκδώσει πριν ένα μήνα στι 6 Εβδόμου αποφάσει για άδειε κατασκευή ολικών πάρκων για τι περιοχέ που αυτή τη στιγμή καίγονται αβοήθητε στη βόρεια. Αεβία. Αυτό τα δείξαμε σε προηγούμενα επεισόδια. Μάλιστα, τι αποφάσει αυτέ είχαν απορρίψει με ψήφισμα η Δήμοι των Περιοχών. Και αυτό το δείξαμε σε προηγούμενα επεισόδια. Συγκεκριμένα η απόφαση τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια στι 24 Ιουνίου αναρτήθηκε στη διάβια στι 6 Ιουλίου. Χορηγεί άδειε παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια από ελικού σταθμού στου Δήμου Μαντουδίου, Λίμνη. Υπενθυμίζουμε πω με εισήγηση τη Κατερίνα Σακελαρόπουλου επιτρέπονται τα ελικά πάρκα στι αναδοσωτέ περιοχέ. Και πάμε λίγο στο ψητό. Άντε, εγώ θέλω να γίνει η επιστράτευση, ωραία. Να πάμε όλοι εμεί, τα παλικάρια, στο στρατό πίσω. Παρόλο που έχουμε υπηρετήσει κανονικότατα τη θητεία μα. Δεν είμαι κατά αυτού. Για ποιον, Για του λαθρομετανάτε που αυτοί βάζουν μέσα, δηλαδή ο ίδιο ο Μητσοτάκη, και η κυβέρνησή του πώς τους βάζει μέσα με το να μην έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Το ίδιο έγινε και με τις πυρκαγιές. Δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, οπότε είναι υπεύθυνο. Πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και πρέπει τουλάχιστον να παρετηθεί. Ο Χαρδαλιάς δήλωσε την παρέτησή του. Υπάρχει το βίντεο, το είπα και πρώτος από τα social media, τη στιγμή που το βλέπα live. Το μάθατε πρώτη, τώρα έχει γίνει βούκινο ο Χαρδαλιάς παρέτηση. Ναι, αλλά για να την παρέτηση αυτή πρέπει να την αποδεχτεί ο δικτάτορα. Ο δικτάτορα δεν έχει αυτό το σκοπό. Ο δικτάτορα έχει σκοπό να ολοκληρώσει το έργο. Το έργο είναι να γίνουν πλούσιε κάποιε εταιρείε, να πάρουν τα λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ολοκληρωθεί το έργο τη πράσινη ατζέντα και τα πράσινα άλογα. Και οπωσδήποτε να μπουν οι ανεμογεννήτρε στη Βόρεια Εύβοια, διότι διαφορετικά τζάμπα του κάψανε. Να προτείνω κάτι. Γιατί δεν απαγορεύονται όλα τα γκαζάκια από παντού. Απαγορέψτε όλα τα γκαζάκια. Απαγορέψτε οτιδήποτε ενοχλεί. Γιατί να υπάρχουν εγκαζάκια. Λοιπόν, πρέπει να αλλάξει το σύστημα στην Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν πιο σκληρά κάποια πράγματα. Χάνουμε αυτή τη στιγμή την πατρίδα μα και για όλα αυτή είναι το Κυριάκο Μπιτσοτάκη και η παρέα του. Προσέξτε καλά. Να σου βάλω ένα κερασάκι στην τούρτα από το παρελθόν. Δε εδώ, το 2011. Τουλάχιστον η Ελλάδα, αν καεί, να καεί για να υπάρξει μια συνοχή και μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη. Αν είναι η Ελλάδα να καεί, να καεί για να υπάρξει συνοχή στην Ευρώπη, είπε ένα ον, ένα ον το οποίο. Δεν Α, θα... δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω, δεν θα κρίνω. Μπορεί να έχει τους λόγους του λόγου του. Τι λόγου τη που είπε αυτό που είπε. Δεν μπορώ να κρίνω. Δεν ξέρω το context. Παρ' όλα αυτά είναι σχρό αυτό που λέει. Θέλω να σου δείξω κάτι άλλο. Διαφορετικό. Και μετά να πάμε στον πραγματικό καταλήτη που είναι ο υποχρεωτικό εμβολιασμό. Και για να καταλάβει τι σου έρχεται, ειδικά αν είσαι σε ένοπλε δυνάμει και όλα αυτά. US military to require COVID vaccine for all troops. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου ο Αμερικανικός στρατός θα απαιτεί από τους στρατιώτες εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Δηλαδή, τι θέλω να σου πω, ο Biden συνεχίζει τη νεοταξική ατζέντα. Ο Μητσοτάκης απλά ακολουθεί τη νέα τάξη πραγμάτων. Αυτά στα δείχνω για να καταλάβει τι σου έρχεται. Μόνο εάν πα δικαστικά, μόνο με μηνύσει, μόνο με ψήφο, Μόνο με ψήφο. Προσπαθώ να σου δείξω τι γίνεται στην Αμερική για να δει ότι έρχεται αυτό και εδώ. Είναι το ίδιο και ταυτόχρονα. αυτό. Όπω θα φύγει ο Μιτσοτάκη, έτσι θα φύγει και ο Μπάιντεν, ε. Ξέρει ότι κάτι παίζει με το Πεντάγωνο. Α, αυτό είναι ο φοβερό ο, ο, ο καταλήτη. Παιδιά, υπάρχει στρατό μέσα στο Πεντάγωνο. Και ο Νταν Σκαβίνο, το γνωστό χέρι του Πορτοκαλί, στο Telegram έκανε μία δημοσίευση και είπε κάτι για τον Πορτοκαλί. Αχάμα. Το ανέβασα στο Instagram. Να πώ να δει τα stories μου στο Instagram. Τη δημοσίευσή του από το Telegram ήταν αυτή εδώ η δημοσίευση. Άμα γίνει κάτι με τον πορτοκαλί. Εγώ δεν είμαι από αυτού που περιμένω ότι θα μα σώσει ο πορτοκαλί ή κάτι τέτοιο. Αλλά οποιαδήποτε βοήθεια είναι δεκτή. Εμεί εδώ στην Ελλάδα παλεύουμε μόνοι μα. Μόνοι μα. Αλλά πάντα σου δείχνω την προοπτική τη διαφορετική. Και αν λάβουμε κάποια βοήθεια από εκεί, πραγματική βοήθεια. Την αποδεχόμαστε 100%. Λοιπόν, πάμε λίγο παρακάτω. Άκου <laughs> αυτό. Και μετά θα σου δείξω και μια τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κούβελα. Fully vaccinated people are still getting infected with COVID. Σήμερα, σημερινό άρθρο στο CNBC. Experts explain why. Άτομα τα οποία είναι πλήρω εμβολιασμένα συνεχίζουν και είναι θετικοί στον κορονοϊό πλήρω εμβολιασμένα άτομα. Λέει όμω ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από του ανεμβολιαστούς. Συνεχίζει. Κανένα εμβόλιο κορονοϊού δεν είναι 100% αποδοτικό, αλλά λέει ότι μειώνει κατά πολύ το ρίσκο του να σε βάλουν σε μεθ, εάν είσαι εμβολιασμένο. Variants, λέει, <στονίτρια> have posed a challenge to the effectiveness of COVID vaccines, but whether booster shots will be needed still unknown. Υπάρχουν λέει μεταλλάξει οι οποίε αποτελούν πρόκληση για τα εμβόλια του κορονοϊού και το αν χρειάζονται οι επιπλέον οι έξτρα δόσει. Αυτό αποτελεί ένα άγνωστο. Η τρίτη δόση της Pfizer βγήκε, η τρίτη δόση της Moderna βγήκε και αυτή. Πολλοί που έχουν κάνει AstraZeneca σκέφτονται να το γυρίσουν σε Moderna. Διότι θεωρούν ότι έχουν κάποια μόνιμη κόποση. Δηλαδή βάζουν μέσα τους τον ιό και μετά λένε ότι έχουν μόνιμη κόπωση. Ε, μάντεψε γιατί. Δεν σου πάει το μυαλό καθόλου, δηλαδή. Εγώ πρέπει να το πω και να με λογοκρίνει εδώ πέρα το YouTube. Ε, δεν θα το πω, ρε φίλε. Να μας να διαβάζει και να μας να ενημερώνει σωστά. Αυτό που θα κάνω όμω είναι να σου δείξω την τοποθέτηση του κούβελα. Ο οποίο λέει, λοιπόν, για να τελειώνουμε με τα πράσινα πιστοποιητικά και πράσινα ή γαλαζοπράσινα άλογα, από το αστεριτικό και λόγο σε τι εμβολιασμένοι και ανεμβολιαστοί έχουν ίδιο φορτίο. Δεν το λέω εγώ, ο κύριο Κούβελα το λέει, ο οποίο θα, θα έπρεπε να ήταν ο Υπουργό Υγεία. Θα έπρεπε να ήταν ο Υπουργό Υγεία ο κύριο Κούβελα. Για μένα, κατεμέ. Έχει φοβερή κρίση, φοβερή γνώση, φοβερέ διασυνδέσει. Εμβόλιο λέει. Ίσον ατομική προστασία. Ο κύριος Κούβελας για την ιστορία είναι πλήρως εμβολιασμένος με Pfizer. Θεωρεί και συνεχίζει να θεωρεί ότι το εμβόλιο του έκανε καλό. Οκ, okay, εγώ δεν έχω κάτι με αυτό και με κανέναν που εμβολιάζεται γιατί θέλει να προστατευτεί και νιώθει ότι πρέπει να προστατευτεί. Ούτω ή άλλω υπάρχουν ομάδε που πρέπει να προστατευτούν. Πρόσεξε! Πρόσεξε! Δεν είναι όλα μαύρο-άσπρο. Υπάρχουν κάποιε ομάδε που πρέπει να προστατευτούν, κάποιε ειδικέ ομάδε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικό εμβολιασμό σε καμία περίπτωση. Στην Ιταλία και είναι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και οπωσδήποτε αυτό το σύστημα, το νεοταξικό που πάνε να θεσπίσουν αυτή τη στιγμή. Που θα είναι στάνταρ μέσα από την τεχνολογία να ζητάνε πιστοποιητικά εμβολιασμού. Και σου είπα το λόγο. Ψευτοταυτότητα του ψευτομεσία. Ένα ψεύτικο μεσία που θα κυβερνάει μέσα από την τεχνολογία. Το οποίο κάποια στιγμή και με την τεχνολογία, καλή τεχνολογία, κάποια στιγμή θα υπάρξει φρένο. Να ξέρετε. Αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρξει πατριωτικό σωστό κόμμα. Διότι αυτοί μπρο ολοταχώ πηγαίνουν προ το να κλειδώσουν την ανθρώπινη ψυχή στον πλανήτη Γη εδώ πέρα. Ο κύριο Κούβελα, λοιπόν, έβαλε και μία έρευνα από το Yale, είναι. Δεν ξέρω, εδώ πέρα γράφει Yale. Μπορεί να τη διαβάσει την έρευνα αυτή, να θα υπάρχει στην περιγραφή από κάτω. Δεν θα κάτσω να τη διαβάσω στην φάση που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Και να ακολουθήσει και τον κύριο Κούβελα στο Facebook. Τώρα, υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες, μαζικές διαμαρτυρίες στο Παρίσι για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Βλέπεις εδώ πέρα τους ανθρώπους, είναι πάρα πολλοί. Φυσικά τέτοιο πληθυσμό είδαμε και στην Ελλάδα. Δεν είναι πολιτικές αυτές οι διαμαρτυρίες. Προς Θεού, μην τρώτε άλλο τον παπά και μην τρώτε τον παπά από τους λαγούς. Και τώρα θέλω να κάνω το δικό μου σχόλιο για όλα αυτά που ζούμε. Λοιπόν, μου στείλανε χαρτιά στο Instagram ότι γίνεται επιστράτευση. Μου στείλανε για την αναδάσωση ότι είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο με υβρίδια για τα οποία θα πληρώνει η Ελλάδα δικαιώματα. Δηλαδή, εάν κάνουμε αναδάσωση και βάλουν υβρίδια συγκεκριμένε εταιρείε, θα πληρώνουμε. Το οποίο είναι τρελό. Είναι τρελά αυτά που κάνει ο Μητσοτάκη. Πρέπει να μείνουμε στον, στον εχθρό. Ο εχθρό είναι μόνο ο Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει αυτή η συνομοταξία του Μητσοτάκη. Πρέπει όλοι να μπουν φυλακή. Γιατί είμαι ενάντια στο στρατό. Παρόλο που μπορεί να είναι θετικό το αποτέλεσμα, θα σου πω: Εάν ο στρατό χρησιμοποιηθεί για να έχουν του Έλληνες πολίτε lockdown κλεισμένου με σκοπό να βάλουν τους ανεμογεννήτριες, διότι ξέρουμε ότι η πυροσβεστική δεν πήγε να τους σώσει με εντολή δική τους! με εντολή δική του. Μόνο κάποιοι πυροσβέστε που, που παράκουσαν ουσιαστικά πήγαν και βοήθησαν. Το καταλαβαίνει αυτό το σκάνδαλο του Μητσοτάκη που έχει τα μούτρα να βγαίνει και να μιλάει και να σε κοροϊδεύει μπροστά στη μάπα σου, στα κάψιον, στο Instagram και στα άθλια βίντεο marketing που κάνει. Ζούμε μια παράνοια με του ανθέλινε που ψήφισε ο ελληνικό λαό και μα κυβερνάνε. Οι οποίοι χρωστάνε πάνω από μισό δισεκατομμύριο. Πασό χρωστάει 300 εκατομμύρια σε δάνεια προ τον ελληνικό λαό. Νέα Δημοκρατία χρωστάει 343 εκατομμύρια προ τον ελληνικό λαό. Ή 334, νομίζω 343 είναι το ποσό. Προ τον ελληνικό λαό. Σύνολο μαζί χρωστάνε σχεδόν και παραπάνω από μισό δισεκατομμύριο. Τρώνε τα δικά μα τα λεφτά όλη την ώρα. Δεν γίνεται άλλο αυτό να κυβερνάει. Τίνο. Ξύλο για τι ανεμογεννήτριε. Στον αέρα οι επενδύσει. Τι λένε οι εμπλεκόμενοι. Δήμαρχο Τινού, έπαρχο του νησιού, πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου και μια εταιρεία παράδεκτη τεταμένο είναι το κλίμα στο νησί τη Τίνου μετά τη, τα βία επεισόδια μεταξύ Ματ και κατοίκων την Τετάρτη με τους τελευταίους να προσπαθούν για άλλη μια φορά να σταματήσουν τις εργασίες εγκατάστασης σε ολικού πάρκου στην περιοχή Πράσα. Η ένταση των δύο πλευρών μεταφέρθηκε αργότερα έξω από το αστυνομικό τμήμα Τίνου όπου εκτελήχθηκαν πρωτοφανείς σκηνές με κατοίκους να ζητούν την αποχώρηση των διαδηλωτών από το τμήμα. Οι κάτοικοι τονίζουν ότι οι γιγαντιές ανεμονογεννήτρες που σχεδιάζουν, σχεδιάζεται να τοποθετηθούν κοντά σε δύο χωριά εξαιρετική ομορφιά καρδιανή και η στέρνια της Τίνου θα αλλοιώσουν το φυσικό τοπίο του νησιού. Ενώ ακόμα δεν έχουν υπολογιστεί άλλες επιπτώσεις όπως ο θόρυβος τόσο στην άγρια ζωή και όσο και στους κατοίκους. Απορρίφθηκαν την 5η, 21η, τα ασφαλιστικά μέτρα από το Προεδρικό Σύρου. Άλλο αυτό. Το επόμενο επεισόδιο τη διαμάχη κατοίκων του νησιού και του Δήμου με την εταιρεία ανέβηκε την 5η-21η Μαου στο, στο μονομελέ πρωτοδικείο τη ΣΥΡΟΥ, όπου απορρίφθηκε η αίτηση προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμο Τίνου κατά το, του επενδυτή και των συνεργατών του, προκειμένου να ανασταλούν οι εργασίε. Τα μέτρα στρέφονται κατά τη εταιρεία ενεργειακή κλάδων ΕΠΕ. Είναι άπειρε αυτέ οι εταιρείε που τρώνε κομμουνιστικά λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα με την Ελλάδα. Δεν έχουμε επιχειρηματικότητα. Όλοι τρώνε τα κομμουνιστικά τα λεφτά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα εδώ. Πέρα και έχουν δημιουργήσει μια κλίκα που βάζουν μέσα του πυροσβέστε, του αστυνομικού, το στρατό. Αυτό φοβάμαι. Φοβάμαι μην ο στρατό είναι μαζί του. Αυτό φοβάμαι. Δεν θέλω να δω το στρατό έξω. Θέλω να γίνουν εκλογέ εδώ και τώρα και να βγάλουμε τα πατριωτικά τα κόμματα. Αυτό είναι που επιζητώ. Γι' αυτό μάχομαι, γι' αυτό φωνάζω, γι' αυτό ορλιάζω, γι' αυτό είμαι θυμωμένο. Και να φύγουν οι λάθρο μέσα από την Ελλάδα. Να μείνουμε μόνο πατριώτε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα και πώ να την εκτοξεύσουμε. Διότι μπορούμε να το κάνουμε. Αυτά είναι που φωνάζω εδώ πέρα. Δεν θέλουμε τι ανεμογεννήτριέ σα. Δεν θέλουμε τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Βάλτε τα στον πάτο σα! Ε, Πώ να το πούμε διαφορετικά. Ελπίζω να κατάλαβε το νόημα αυτού του βίντεο. Φοβάμαι το στρατό. Φοβάμαι ότι θα προσπαθήσουν να βάλουν τι ανεμογεννήτριε υπό την επίβλεψη του, του στρατού. Μαζικά, γιατί όλοι οι υπάλληλοι εκεί μέσα δέχονται εντολέ. Εγώ δεν δέχομαι καμιά εντολή όμω, κατάλαβε. Κανέναν και από τίποτα και από κανέναν και τίποτα. Και κάνω ό,τι γουστάρω και ό,τι μου τη δώσει θα, θα βγαίνω και θα λέω. Και ό,τι νιώθω ότι είναι αλήθεια θα βγαίνω και θα το λέω. Και όποιον θέλω να υποστηρίξω θα βγαίνω και θα τον υποστηρίζω. Και όποιο είναι αντίθετο και προδότη του ελληνικού έθνου, εγώ θα είμαι ο πρώτο που θα είμαι εκεί πέρα. Και αν κάνω λάθο, να με κρίνετε πολύ σκληρά. Ωραία. Παρόλα όλα αυτά, μέχρι στιγμή τα λάθη μου είναι ελάχιστα. Και τώρα, κλείνοντα αυτό το βίντεο, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε σένα που παρακολουθεί, να συνεχίζει να κοινοποιεί τα βίντεο. Μαζευόμαστε μπόλικοι, δηλαδή το community έχει μεγαλώσει. Οι Έλληνε αρχίζουν και ξυπνάνε. Εγώ ξέρω ότι με βάζουν σε τηλεοράσει smart TV μέσα στα σπίτια των ανθρώπων και με βλεπουν τρία 3-4 άτομα. Αλλά εγώ παίρνω μία προβολή γι' αυτό. Δεν πειράζει. Εμένα με ενδιαφέρει να αλλάξει το κατεστημένο αυτό εδώ. Το κατεστημένο της, το νεοταξικό, που αρχηγό είναι η οικογένεια του Μιτσοτάκι και γενικότερα να ξεκουμπιστούν και να φύγουν όλοι οι ανθέλνε που κυβερνάνε. Πρέπει να δούμε την αλήθεια, πρέπει να δούμε ποιοι πραγματικά είναι Έλληνε, ποιοι είναι οι πατριώτε και να δώσουμε σε αυτού την εξουσία. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Ο Τσίπρα ο ανύπαρκτο δεν υπάρχει πουθενά και ο λόγο που δεν υπάρχει είναι γιατί ετοιμάζουν στην κυβέρνηση. Πού είναι όλοι αυτοί μέσα από του 300 τη Βουλή. Έχουμε καταντήσει εμεί οι YouTubers να κάνουμε καλύτερη αξιωματική αντιπολίτευση από αυτού που βρίσκονται μέσα στη Βουλή. Ναι, αλλά αυτοί πληρώνονται από εμά. Από εμά να πληρώνονται, από εσένα και από όλου του πολίτε του Έλληνε. Γιατί του ψηφίζουμε. Άμα κάνω εγώ εδώ στο YouTube ένα κόμμα YouTubeικό και μπούμε μέσα στη βολή, καλύτερα δεν θα πάμε από αυτού. Εγώ αυτό πιστεύω στο τέλο τη ημέρα. Μπορεί να κάνω και λάθο. Φυσικά μάλλον κάνω λάθο γιατί δεν είναι τα πράγματα όπω φαίνονται ποτέ. Ποτέ. Οπωσδήποτε όμω αυτά που λέμε, που ξέρουμε ότι είναι αλήθεια, προέρχονται από τη νέα τάξη πραγμάτων και βλέπουμε πώ λειτουργεί ο Μπιλ Γκέιτ και όλοι αυτοί οι μεγάλοι του συστήματο, ο Biden, και πώ παίρνουν τι εξουσίε στο τέλο τη ημέρα. Κλέβοντα. Αυτή είναι η μοναδική αλήθεια. Και τώρα φοβόμαστε μην υπάρχει επιστολική ψήφο και πώ θα γίνουν οι εκλογέ οι επερχόμενε. Τι θα σκεφτούν για να κλέψουν πάλι την εξουσία και να βγάλουν στην κυβέρνηση. Δεν νοείται. Ο Μιτσοτάξη, παιδιά, παίρνει 1% στα polls μου. Κάνω τα μεγαλύτερα polls τη Ελλάδο και θα βγάλω και το επόμενο, μάλλον αύριο, θα βγει το επόμενο poll άμεσα. Κάνω τα μεγαλύτερε τις δημοσκοπήσεις σε όλη την Ελλάδα. Τι παίρνει, το, το κοινάλ παίρνει 0,0%. Ο Μητσοτάκης παίρνει 1%. Ο Τσίπρας παίρνει 1,2%. Πώς αυτοί κυβερνάνε, ποιο τους ψηφίζει. Ποιοι είναι αυτοί που του ψηφίζουν, αυτοί που εμβολιάζονται, ποιοι είναι, δη, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα ΛΟΑΤΚΙ, ποιοι, πόσοι είναι αυτοί σε πληθυσμό. Πάμε να δούμε ποιοι είναι, ποιοι είναι. Πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν μπορεί να κλέβουν την εξουσία όλη την ώρα. Δεν λέω ότι τι προηγούμενε εκλογέ στην Ελλάδα κλέψανε. Νοθείες γίνονται συνέχεια. Συνέχεια. Αλλά εγώ σου λέω ότι αυτό που ακολουθείτε και που έγινε από τη ΣΥΠΑ, που εκεί ξέρουμε τι έγινε στη ΣΥΠΑ. Αυτό είναι που θα γίνει και στην Ελλάδα. Και τώρα θέλω να σα βγάλουν όλου θετικού. Ξέρει με ποιον τρόπο, με του υποχρεωτικού εμβολιασμού και με όλα αυτά που ετοιμάζουν. Όλου θετικού. Να μην μπορεί να ψηφίσεις χωρί πιστοποιητικό εμβολιασμού. Να μην μπορεί να κάνει το ένα. Να μην μπορεί να μπει στη Βουλή. Τι λε, ρε. Έτσι, έτσι σου είπανε, Μητσοτάκι δεν μπορεί να καταλάβει τι σου έρχεται. Αυτό το επεισόδιο έφτασε στο τέλο του. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ όλου σα που παρακολουθείτε όλο αυτό το διάστημα. Τα βίντεο μου και τα παρελθοντικά, τα πιο παλιά βίντεο, να κάτσει και να τα δει όταν βρει χρόνο. Ξέρω ότι δεν έχει χρόνο. Κάθε μέρα να πατά τέρι χατζή ηρεμία να βλέπει αν έχω βγάλει επεισόδιο. Βγάζω κάθε μέρα επεισόδια. Συγγνώμη κιόλα που το λέω. Κάθε μέρα θα είμαι εδώ μέχρι να φύγουν οι 300 τη Βουλή και ο δικτάτορα ο Μιτζοτάκη και να βγάλουμε ένα σοβαρό πατριωτικό κόμμα να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτό είναι ο στόχο μου δηλαδή. Να σε καλά, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μην ξεχάσει να δει και αυτό το βίντεο που έχω βάλει εδώ πέρα και την playlist εδώ είναι που μπορεί να δει περισσότερα βίντεο μου στο παρελθόν και να ανοίξουν έτσι τα μάτια σου. Εμεί θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια σου.